Ο στόχος ενός ναού είναι υπερφυσικός. Είναι έξω από τις υλικές ανάγκες και την πραγματικότητα. Είναι αυτό που σας είπα και έξω, ότι οι άνθρωποι το κυνηγούν από τότε που κτίζουν. Από τότε που οι άνθρωποι κτίζουν, προσπαθούν να δουν, να φτιάξουν μνημεία, που συνήθως είναι ό,τι καλύτερο έχουν. Αν πάτε στις καλύβες των διαφόρων πολιτισμών, των διαφόρων ομάδων που υπάρχουν ακόμα στην Αφρική, αν τα επισκεφτείτε, που είναι εύκολο πλέον μέσω του διαδικτύου, θα δείτε ότι μέσα στις καλύβες ξαφνικά υπάρχει μια άλλη μεγαλύτερη και καλύτερη καλύβα, η οποία είναι αφιερωμένη στο δικό του θείο, στο δικό του υπερφυσικό. Μέχρι λοιπόν, να πούμε, μέχρι και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι άνθρωποι διέθεταν ό,τι καλύτερο είχανε. Μιλάμε για την αρχιτεκτονική, τουλάχιστον στην αρχιτεκτονική, προς το θείο. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα μνημεία, ξεκινώντας από τους Παρθενώνες και τελειώνοντας στην Αγία Σοφία ή στους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης και στα μοναστήρια του Αγίου Όρου. Άρα λοιπόν η επιλογή της πέτρας καταρχήν είναι αυτό, ότι έχει μια τεράστια αντοχή στον χρόνο. Φτάνει να κτιστεί σωστά. Αυτός είναι και ο λόγος, ο κύριος που αυτός έγινε Πέτρης Νόης. Ο κύριος. Υπάρχουν και άλλοι. Πώς έγινε κάποια στιγμή που γνωρίστηκα μέσω του κυρίου Πελεκάνου και μέσω των εργασιών που κάναμε με τα παιδιά εδώ μελετώντας τα παλιότερα μνημεία. Εδώ ήταν η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το μοναστήρι. Γνωρίστηκα και με τον Δεσπότη του Μόρφου, τον πανιερότατο Δεσπότη Μόρφου, ο οποίος μου απίφθινε μια κουβέντα. Μιλήσαμε για τον καινούριο Άγιο, τον Άγιο Φιλούμενο του 20ου αιώνα και την επιθυμία του Δεσπότη της Μόρφου να του κάνει ένα δικό του ναό, το Αγίου Φιλουμένου. Πού είναι αυτός ο ναός. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή μου είπε αν μπορούμε να το κάνουμε, βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε, και το ρώτησα εγώ για πόσα χρόνια το θέλετε, ξέροντας τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια της περιοχής μας. Και μου απήντησε έτσι πολύ απλά, γιατί μιλάει ωραία, λέει για πάντα. Α, του λέω πολύ ωραία, αποκλείεται το πλεισμένο σκυρόδεμα. Μου λέει γιατί, πολύ σοβαρά μιλούσαμε. Του λέω η εμβέλεια του οπλισμένου σκυροδέματος και μάλιστα σε μεγάλα κτίσματα είναι 100, 120 χρόνια, 150 χρόνια. Άρα το για πάντα ξεχνιέται. Έτσι, μάλιστα. Και μου λέει και τι θα κάνουμε δηλαδή. Λέω θα το κάνουμε από πέτρα. Και μου είπε οκ. Okay. Μετά τι γίνεται. Μετά υπάρχουν οι τεχνικοί κανόνες και αυτό που δεν εξηγείται. Οι τεχνικοί κανόνες και εξηγούνται και τακτοποιούνται και καταγράφονται και εφαρμόζονται.
Αυτό που δεν εξηγείται, αλλά που κατορθώνεται, είναι αυτό το πνεύμα που μεταφέρει ένα κτίσμα, το οποίο το νιώθεις, το περιγράφεις όπως το αισθάνεσαι, δεν μπορείς να το υπολογίσεις, δεν μπορείς να το προβλέψεις και δεν μπορείς να το εξασφαλίσεις. Μέσα σε αυτό είναι η αισθητική του ανθρώπου. Ούτε αυτή περιγράφεται. Λέμε πολλοί άνθρωποι μαζί ότι αυτό μας αρέσει. Κανείς δεν μπορεί να μετρήσει τι σημαίνει για το καθένα η έννοια του αρέσω. Είτε ποιοτικά είτε και ποσοτικά. Είναι λοιπόν η αισθητική. Είναι ο συμβολισμός. Είναι η μεταφυσική αίσθηση. Ότι μπαίνοντας σε ένα χώρο να νιώθεις ήδη κάτι. Ανάλογα βέβαια με την ψυχή σου και ανάλογα με το παρελθόν σου. Αλλά να νιώσεις κάποια διαφορά. Αυτό δεν εξηγείται, καλλιεργείται όμως. Γι' αυτό, ας θυμηθείτε τώρα που είστε σπουδαστές, ότι οι παλιότεροι, όταν ήταν να κτίσουν μια εκκλησούλα, αυτές οι εκκλησούλες που είναι διάσπρατες όλο το παλαιό Βυζάντιο, νηστεύανε, ασχέτως των νηστιών, νηστεύανε όσο δουλεύανε, προσευχόντουσαν την ώρα που δουλεύανε και θεωρούσαν ότι δεν κάνουν μια δουλειά επιβίωσης. Μια δουλειά την οποία αυτοί ξέρανε. Αισθανόντουσαν ότι εκείνη τη στιγμή κάνουν προσφορά. Ότι κάνουν κάτι το οποίο πρώτον, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα, η αυθόρμητη του Δεσπότη, ο οποίος είναι σύγχρονος άνθρωπος, είναι επιστήμον. Είναι και επιστήμον, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Ο οποίος είπε τη λέξη απλούστατα, για πάντα μου λέει. Για πάντα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα για τον άνθρωπο. Να κάνει κάτι το οποίο είναι πάνω από τις φυσικές του ανάγκες, επίσης είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχει για πάντα ούτε στη ζωή ούτε στις δικές μας ανάγκες. Είναι όλες περιορισμένες σε κάποιο χρονικό διάστημα. Το για πάντα σημαίνει ήδη αυτό που σας είπα, σημαίνει πνεύμα, σημαίνει πέρα από την καθημερινή ανάγκη. Πέρα καν από τον εαυτό μου, γιατί ξέρει ο καθένας ότι όταν πει τη λέξη για πάντα, είναι πέρα από τη ζωή του. Όπου έπρεπε να κάνουμε μια εξέλιξη της σκέψεως, το έργο σταματούσε από άλλες αιτίες. Δεν υπήρχε πέτρα. Έτσι, έπρεπε να φέρουμε πέτρα. Ή κάτι γινόταν ότι το έργο σταματούσε σαν να σου έλεγε, περίμενε, σκέψου λίγο περισσότερο, σκέψου, σκέψου. Δεν γινόταν τίποτα μόνο του. Αλλά έπρεπε να σκεφτούμε κάτι παραπάνω και ξαφνικά να βρούμε ότι ναι, η πρώτη σχεδίωση του εξανάρθωκα τώρα δεν μας αρέσει και πρέπει να αλλάξει. Πολλές φορές αυτό ερχόταν απ' έξω, από μια κουβέντα του Μητροπολίτη, ο οποίος δεν είναι αρχιτέκτονος, αλλά έλεγε κάτι, έλεγε δεν, εδώ κάτι δεν μου πάει. Αυτό το κάτι, ο αρχιτέκτονας, αύριο γιατρός, μεθαύριο δικηγόρος, πρέπει να το σεβαστεί, γιατί μπορεί να ξεκινήσει αυτή η έμπνευση από αλλού. Δεν είπαμε ότι η πνοή μπορεί να έρθει απ' έξω. Ο άνεμος μπορεί να φυσήξει απ' έξω και να σου έρθει και να τον αισθανθείς. Το αισθανθήκαμε πολλές φορές. Και λέγαμε, αχ, ευτυχώς που η γερόντισσα Ιουστίνη ήταν διστακτική. Ευτυχώς που ήθελε αυτό το πράγμα, όπως παραδείγματος χάρη. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνουμε ένα παρεκκλήσι δίπλα. Πολύ κλασικό και πολύ συνηθισμένο σε όλους τους μοναστηριακούς ναούς επί χίλια τόσα χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Να υπάρχουν αυτά τα παρεκκλήσια. Πράγματι, το είπε, στην αρχή δεν το λάβαμε και έτσι πολύ ενθέρμος υπόψη. Ξαφνικά, αυτός ο ναίσκος που θα τον δείτε τώρα, σχεδιάστηκε έτσι με μια περίεργη, δευτερεύουσα έμπνευση, την οποία αποδεχτήκαμε εμείς, η μηχανική, αποδέχτηκε το μοναστήρι, το προσωπικό, αποδέχτηκε ο Δεσπότης και αποδέχτηκε και η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάτι το οποίο ουσιαστικά εγώ το έχω νιώσει απάνω μου ότι δεν ήταν προγραμματισμένο. Σπρωχθήκαμε προς τα εκεί. Αυτό είναι η εν-πνοή επιρροή, η οποία συνδυάζεται από μέσα μας και απ' έξω μας. Thank you.
μόλις πεις κάτι ξεχωριστό, τότε αρχίζουν όλοι αυτοί οι περίεργοι μηχανισμοί που είναι από το Θεό και τη φύση μέσα μας και που διαφέρει το θηλαστικό άνθρωπος από το θηλαστικό βόδι, ας πούμε, έτσι, η Αγελάδα, το οποίο είναι αξιοσέβαστο και θαυμάσιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνεις εσύ. Δεν έχει μέσα του αυτούς τους μηχανισμούς και τότε εσύ αποφασίζεις ανεξήγητα, έτσι Μαρία, ανεξήγητα, γιατί αυτό είναι τόσο και δεν είναι τόσο ή δεν είναι τόσο. Δέστε στον άνθρωπο δύο φορές τις ίδιες κινήσεις, τις δύο φορές τις ίδιες γραφές, δύο φορές τις ίδιες αρχιτεκτονικές. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτή η ελευθερία που λέμε του ανθρώπου είναι αυτή. Ότι δεν επαναλαμβάνει ούτε και τον εαυτόν του. Άρα είναι κατάντια να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, ιδίως όταν έχει ένα μεταφυσικό, θρησκευτικό, συμβολικό, μνημιακό χαρακτήρα, είναι κατάντια να προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε από αλλού. Δεν επιτρέπεται να λέμε, έλα εδώ Κύριε, δεν μου φτιάχνεις ένα πρόστο όπως είναι στην τάδε εκκλησία της Λεμεσού. Αυτό δεν είναι. Μπορεί να του πεις αλλιώς. Για δες εκείνο το πρόστο πόσο μου αρέσει και πώς με συγκινεί. Μπορείς να κάνεις κάτι εμπνεόμενος από αυτό. Μάλιστα. Εδώ μπαίνει μια προσωπικότητα ουσιαστικά συγκίνησης. Ουσιαστικά συναισθήματος. Αν δεν πιστέψεις ότι πρέπει να κάνω κάτι για τον Άγιο Φιλούμενο, πρέπει να κάνω κάτι ξεχωριστό. Έτσι ξεκίνησε και η κουβέντα του Δεσπότη. Εκείνη η ξερή απάντηση, το θέλω για πάντα, ήταν αυτό. Θα του κάνω κάτι ξεχωριστό. Δεν δέχομαι ο Άγιος Φιλούμενος να τελειώσει ο ναός του σε 150 χρόνια.